Αγαπητές συναδέλφισες και συνάδελφοι, στέλνουμε ένα μήνυμα από τους εργαζόμενους όλης της χώρας προς την ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕ, που αυτές τις μέρες έχει φορέσει το κουστούμι του συνδικαλιστή. Πάρτε το απόφαση. Δεν πρόκειται να ξεμπλέξετε από το ταξικό κίνημα και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που κάθε μέρα δίνουν τη μάχη για τα συμφέροντα και τις ανάγκες της εργατικής τάξης. Όπου κι αν πάτε, όπου κι αν βρεθείτε, για να επιχειρήσετε να εμφανιστείτε ως εκπρόσωποι των εργαζομένων για να εκλεγείτε, εμείς θα είμαστε εκεί. Και στου βοδιού το κέρατο που λέει ο λαός μας. Ακόμα και με κλειδαμπαρωμένο το κτίριο όπως κάνατε σήμερα. Και επειδή οι πληροφορίες μας λένε ότι ετοιμάζεστε για συνέδριο σε ένα θέρετρο στη Ρόδο, στο καλύτερο της Ελλάδας, όπου πάλι εκεί θα εξαφανίσετε δεκάδες εκατομμύρια από τα λεφτά των εργαζομένων, ενώ σας έχουν γίνει προτάσεις για δωρεάν συνέδριο, από τώρα λοιπόν ανακοινώνουμε σε όλους συγκέντρωση στη Ρόδο, εκεί στο ξενοδοχείο, όποια ώρα και αν ορίσετε. Σας πήραν χαμπάρι εργαζόμενοι. Δεν μπορείτε να κρυφτείτε. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, σε ένα μήνα το εργατικό κίνημα της χώρας θα απεργήσει, τιμώντας την εργατική πρωτοβαγιά, τους αγώνες, τις θυσίες των συντρόφων μας που έπεσαν στην ανηρήλευτη πάλη των τάξεων για την κατάργηση της εκμετάλλευσης. Ρωτάμε από αυτό εδώ το βήμα έξω από το κτίριο της ΓΕΣΕ, τι σχέση έχουν αυτοί που μπάσανε την εργοδοσία και το κράτος μέσα στα συνδικάτα με τους νεκρούς του Σικάγου το 1886, τους καπνεργάτες του Μάη του 36, τους 200 Κεσαριανής της Πρωτομαγιάς του 44. Τι σχέση έχει η συνδικαλιστική μαφία που έχει στρογγυλοκαθίσει στο σβέρκο των εργαζομένων με όσους έδωσαν τη ζωή τους για να έχουμε δικαιώματα στη δουλειά και στη ζωή, με μισθούς που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας, σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, ελεύθερο χρόνο και κοινωνική ασφάλιση. Έχουν όμως όλοι αυτοί στενή σχέση με τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας. Ακριβώς σαν σήμερα, πριν από 71 χρόνια, 28 Μάρτη του 1948, πραγματοποιήθηκε το 9ο συνέδριο της ΓΕΣΕ, το οποίο οργανώθηκε από τους πράκτορες του κεφαλαίου, Φώτη Μακρύ, επικεφαλής της ΕΡΕΠ και βουλευτή του Λαϊκού Κόμματος, Θεοχαρίδη, επικεφαλής του Εθνικού Μετώπου Εργαζομένων, Πασχιατζή, Αριστίδη Δημητράτο, υπουργό της Δικτατορίας του Μεταξά, και βεβαίως δεν θα μπορούσε να έλειπε από εκεί ο Αμερικάνος Irving Brown, ηγέτης των αντικομμουνιστικών Αμερικάνικων συνδικάτων. Παρόντες ήταν και αντιπροσωπείες των πρεσβειών των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας. Εκείνη την Κυριακή ο χώρος του συνεδρίου ήταν ζωσμένος από αστυνομικούς και η αίθουσα γεμάτη ασφαλίτες και χαφιέδες. Αλήθεια, μήπως σας θυμίζει σ' όλους σας κάτι αυτό? Μάλιστα, στη βρωμιά που επικρατούσε ξεχώρισε μόνο η φωνή του ναυτεργάτη Μανώλη Κλεάνθη, ο οποίος είχε εκλεγεί αντιπρόσωπος.
ο αγωνιστής ναυτεργάτης κατήγγειλε το συνέδριο γιατί οργανώθηκε από την κυβέρνηση και από ανθρώπους που καμιά σχέση δεν είχαν με την εργατική τάξη. Τότε οι τραμπούκοι τον γροθοκόπησαν για να μην μπορέσει να συνεχίσει και τι άλλο, η αστυνομία τον συνέλαβε. Υπάρχει άραγε αμφιβολία ότι η σημερινή ηγετική ομάδα της πλειοψηφίας και ένικη αυτή του κτηρίου είναι άξιοι συνεχιστές του Φώτη του Μακρύ που τον επέβαλαν γραμματέα της ΓΕΣΕΕ, οι Άγγλοι, οι Αμερικάνοι, το κράτος και τα μονοπόλια. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι αυτή η πλειοψηφία εδώ της ηγεσίας δεν ήταν ποτέ μαζί τους. Βάλανε πλάτη να περάσουν τα πιο βρώμικα σχέδια την περίοδο της κρίσης. Είναι υπόλογοι για όσα υπέγραψαν μαζί με το ΣΕΒ, το ΣΕΤΕ, τους τραπεζίτες και τις κυβερνήσεις τους. Πού ήταν όμως η ΓΕΣΕΕ όλα αυτά τα χρόνια? Στήριζε και στηρίζει την ανάπτυξη με τους άθλιους μισθούς, με ροκάματα και τις άθλιες εργασιακές σχέσεις. Συνυπέγραψε με το ΣΕΒ το άθλιο νομοθετημένο μισθό των 586 ευρώ. Μπήκε εμπόδιο στην προσπάθεια εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών και συνδικάτων που κατέθεσαν σχέδιο νόμου στη Βουλή για τις συλλογικές συμβάσεις και την επαναφορά τους. Στήριζε και στηρίζει το χτύπημα της απεργίας, τη λογική ότι οι απεργίες έβγαλαν τα ψωμιά τους και τώρα οι εργαζόμενοι χρειάζονται διάλογο και συνεννόηση με την εργοδοσία. Χρειάζονται, όπως λένε, έξυπνους συνδικαλιστές. Στηρίζει το χτύπημα της κοινωνικής ασφάλισης και την παράδοση της ολοκληρωτικά στο μεγάλο ασφαλιστικό κεφάλαιο μέσω του Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου Ασφάλισης που συμφώνησαν με το ΣΕΒ και την κυβέρνηση. Στήριξε και στηρίζει τη λογική της ενσωμάτωσης και του κοινωνικού εταιρισμού, ότι εργαζόμενοι και εργοδότες πρέπει να πάνε μαζί για την καπιταλιστική ανάπτυξη, ότι τα συμφέροντά τους ταυτίζονται. Στήριξε και στηρίζει τους συμπεριαστικούς σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς, τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι όμως τυχαία σήμερα αυτή η ποιοτική αντιδραστική του στροφή από ανθρώπους μέσα της εργοδοσίας, μέσα στα σωματεία, πέρασαν στην παρουσία των ίδιων των εργοδοτών σε πολλές εργατικές ενώσεις στην ίδια τη ΓΕΣΕΕ. Είναι τυχαία η τακτική των ίσων αποστάσεων που επιλέγουν τα αστικά κόμματα, αλλά και οι συχνές επικλήσεις τους για δήθεν δημοκρατία μέσα στα σωματεία. Τα κόμματα που, θυμίζουμε, ψήφισαν την κατάργηση του απεργιακού δικαιώματος, που με εντολή τους συλλαμβάνουν και δικάζουν αγωνιστές σε κάθε σημείο της χώρας, που με εντολή τους χτυπούν τυφλά τους διαδηλωτές. Είναι σύμπτωση ότι ενώ τα ΜΜΕ χύνουν χωλή, όπου οι εργάτες απεργούν και διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους, τώρα κλαψουρίζουν για τη μη πραγματοποίηση του συνεδρίου της ΓΕΣΕΕ. Κάνουν σκόπιμα το άσπρο μαύρο. Εμφανίζουν τους συνδικαλιστές ως τραμπούκους και τους τραμπούκους ως συνδικαλιστές που δήθεν εμποδίζονται να ασκήσουν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα. Κουβέντα δεν λένε για τις μεθόδους συνδικαλιστικής μαφίας με διαδικασίες και κλεισμένων των θυρών, με φρουρά από ανθρώπους της νύχτας, ποινικούς και οπλοφόρους. Πολλή κουβέντα γίνεται για τη δημοκρατία και το καταστατικό της ΓΕΣΕΕ. Τους πήρε ο πόνος, βλέπετε, για τη δημοκρατία. Τι σχέση όμως έχει η δημοκρατία με τους μπράβους στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων? Τι σχέση έχει η δημοκρατία με τις νοθείες και τις πλαστογραφίες? Τι σχέση έχει το καταστατικό της ΓΕΣΕΕ με τις διπλές και τριπλές κάρτες που μοίραζαν στους αντιπροσώπους στα δωμάτια στην Καλαμάτα? Τι σχέση έχουν οι δημοκρατικές διαδικασίες με την άρνηση της μαφίας να συνεδριάσουν τα όργανα της ΓΕΣΕΕ χωρίς τους εργοδότες να νομιμοποιούν τους εαυτούς τους? Τι σχέση έχουν οι δημοκρατικές διαδικασίες όταν δεν δίνουν το λόγο σε κανένα μέλος της διοίκησης για να πει γνώμη?
Τι σχέση έχουν οι δημοκρατικές διαδικασίες με το κάλεσμα της κρατικής καταστολής για να τους προστατεύσει? Από ποιους άραγε, συνάδελφοι και συναδέλφισσες? Η δική τους δημοκρατία είναι αυτή των εργοδοτών που τους στηρίζουν. Μαζί με αυτούς και ορισμένοι άλλοι θέλησαν να παρουσιάσουν την αντιπαράθεση ως καυγά για τις καρέκλες. Λοιπόν, τους απαντάμε στα ίσια ξανά και ξανά. Τους πετάμε στα μούτρα τα προνόμια, τα οφίσια και τις καρέκλες τους. Εμείς ποτέ δεν κάναμε χρήση τη σύνταξη των εργατοπατέρων, όπως όλοι αυτοί. Δώσαμε και δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις. Αξιοποιούμε όλες τις υποδομές, όλους τους τρόπους που διαθέτουμε για να φτάσουμε και στην τελευταία, τον τελευταίο εργάτη και εργάτρια να τους τραβήξουμε από τα νύχια της εργοδοσίας, να τους πείσουμε να παλέψουν, να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Από κοντά, στην κάστα των εργατοπατέρων, υπάρχουν και οι απαραίτητοι δορυφόροι τους, οι δυνάμεις εκείνες που ξοδεύουν πολύ μελάνι απέναντι στο ΠΑΜΕ. Αυτό αποκαλούνται αριστεροί, αλλά δεν είναι παρά ένας ακόμη καλοταϊσμένος μηχανισμός της συνδικαλιστικής μαφίας που χρησιμοποιείται από τα ταμεία της ΓΕΣΕ και για να τους στείνει τις μερικών δεκάδων συγκεντρώσεις τους. Όλοι αυτοί που είδαν τραμπούκους του ΠΑΜΕ και σκούζουν για δημοκρατία μέσα στο άντρο της πιο στιγνής μαφίας, επιδιώκοντας στην καλύτερη να κρατήσουν ίσες αποστάσεις. Παπαγαλίζουν ότι όλα γίνονται για τις καρέκλες. Όμως, για μας, ο συσχετισμός δύναμης δεν ήταν ποτέ ένα αποτέλεσμα μιας κάλπης. Εμείς μετράμε και σε αυτό κρινόμαστε πόσες νέες δυνάμεις βάλαμε στη μάχη, πόσα συνδικάτα φτιάξαμε, τι εμπόδια βάλαμε στον αντίπαλο, στην κυβέρνηση, στη μεγαλοεργοδοσία. Και όλα αυτά, δίχως τα εκατομμύρια που έχει στα χέρια της η συνδικαλιστική μαφία, που και με αυτά δεν μπορεί να αθροίσει παρά λίγες εκατοντάδες στις ελάχιστες κινητοποιήσεις που οργανώνει. Που με όλα αυτά τα μέσα στα χέρια τους δεν μπορούν να περάσουν σε κανέναν εργαζόμενο την κρίζα προπαγάνδα τους, τα άθλια ψέματά τους και τα συνέδρια παροδία που δοκίμασαν να κάνουν. Ποιος εργάτης, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, αλήθεια, δέχεται το διευθυντικό μηχανισμό να κάνει κουμάντο μέσα στα σωματεία? Ποιος τίμιος συνδικαλιστής ανέχεται τον εργοδότη μέσα στις οργανώσεις που με κόπο και θυσίες στήσαμε ως μόνο ανάχωμα απέναντι στην αφαιρεσία και την τρομοκρατία του κεφαλαίου? Ποιος εργάτης δέχεται να φτιάχνονται σωματεία στα γραφεία των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, με τη συνδρομή καλοπληρωμένων μεγαλοδικηγόρων? Ποιος εργάτης δεν θυμάται τις χειραψίες και τα χειροφιλήματα της ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ με τη Λαγκάρντ και όλη τη σκυλοπαρέα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Όσο κι αν το επιδιώκουν, δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί η γραμμή τους στην πλατεία Συντάγματος όταν στήριζαν το έξωτα κόμματα, έξωτα συνδικάτα μαζί με τα ναζιστικά μορφώματα της Χρυσής Αυγής. Συνδικάτα όμως υπάρχουν και θα υπάρχουν, γιατί υπάρχει το ΠΑΜΕ, γιατί υπάρχει η γραμμή του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου. Δεν θα ξεχάσουμε το μεγάλο ναι στο δημοψήφισμα του 2015 απέναντι στο διπλό όχι του ταξικού κινήματος, στις προτάσεις της κυβέρνησης και των θεσμών, τις διαδηλώσεις μαζί με το ΣΕΒ και το ΣΥΡΙΖΑ για να στηρίξουν, λέει, τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς σε βάρος των εργαζομένων. Όμως δεν τους πέρασε. Το ΠΑΜΕ και οι οργανώσεις του με ανιδιοτέλεια παλεύει γράφοντας καινούργιες σελίδες στην ιστορία του εργατικού κινήματος. Εμείς είμαστε περήφανοι και περπατάμε με το κεφάλι ψηλά. Μιλάμε
για τους αγώνες των Χαλιβουργών, των οικοδόμων, των εργαζομένων στα τρόφιμα, στα ξενοδοχεία, στο μέταλλο και σε πολλούς άλλους κλάδους. Μιλήσαμε το τελευταίο διάστημα με πολλούς που μέχρι πριν λίγο καιρό μας κοίταζαν με σκεπτικισμό, που ακόμα και τώρα διαφωνούν μαζί μας. Με αντιπροσώπους από τις άλλες δυνάμεις, μιλήσαμε με πολλούς εργαζόμενους στις περιοδίες που έγιναν. Κανείς δεν συμφωνεί με την απροσχημάτιστη παρέμβαση των ίδιων των εργοδοτών σε όλες τις βαθμίδες του συνδικαλιστικού κινήματος. Κανείς δεν είπε αυτά που επαναλαμβάνει η ηγετική σαπίλα της Παρισίων 69. Πολλοί μάλιστα μας είπαν, προχωρήστε να καθαρίσουμε την κόπρο του Αυγία, να φύγουν από τα συνδικάτα οι εργοδότες. Όμως, πρέπει να γνωρίζουμε ότι από αυτούς δεν ξεμπερδεύει κανείς εύκολα. Η διαπάλη ανάμεσα στις δυο γραμμές στο συνδικαλιστικό κίνημα θα συνεχιστεί και θα ενταθεί. Πρόκειται για πόλεμο που δεν τελειώνει σε ένα συνέδριο, όπως κι αν αυτό καταλήξει. Η εργοδοσία έχει βαθιές ρίζες μέσα στο κίνημα, έχει μολύνει αρκετές από τις δομές. Το πολιτικό προσωπικό της είναι βαθιά μπλεγμένο μέσα στις εργατικές ενώσεις. Βεβαίως πάντα ήταν. Το απέδειξαν σε πολλά συνέδρια. Στην Κατερίνη, στα Τρίκαλα, στη Θεσσαλονίκη, παντού ΜΑΤ, ασφαλίτες, μπράβοι, άνθρωποι των εργοδοτών. Τους λέμε όμως ξεκάθαρα ότι θα πληρώσουν βαρύ πολιτικό τίμημα για την εμπλοκή τους. Η εργατική τάξη ξέρει καλά το ρόλο τους και τη στάση τους. Δεν φοβόμαστε ούτε αυτούς, ούτε τα όπλα τους. Παρά την προσπάθεια των διάφορων μηχανισμών, κρατικών και εργοδοτικών, δυσκολεύονται να φτιάξουν νέους εργατοπατέρες που να διατηρούν επαφές με έναν κόσμο, να περνάει η γραμμή που επιδιώκουν, αδυναμία που θέλουν να ξεπερνούν με το να διατηρούν μέσα στο κίνημα και στα σωματεία που ελέγχουν ό,τι πιο αντιδραστικό γέννησε το κίνημα σε άλλες εποχές. Να γιατί στη Θεσσαλονίκη πρόεδρος των ξενοδοχοϋπαλλήλων είναι ο γνωστός Λαζαρίδης, που κοντεύει τα 90, ή ο γνωστός Χαλάς της ΠΙΝΙΟ, που κι αυτός κοντεύει τα 90, ή εδώ ο πρόεδρος, ο κύριος 8.000, ο κύριος Παναγόπουλος. Μας θυμίζουν όλοι αυτοί τις μούμιες του Φαραώ, της Αιγύπτου. Αυτούς μας θυμίζουν. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, αυτή είναι η κατάντια τους. Θα τους ζήλευε ακόμα και ο Κατρούγκαλος με το ασφαλιστικό που έκανε όταν ήταν υπουργός εργασίας. Ενώ απ' την άλλη εμείς, δεκάδες νέα στελέχη του ταξικού κινήματος, που είναι και σήμερα εδώ, βρίσκονται στη μάχη κάθε μέρα, εκπαιδεύονται στις συλλογικές διαδικασίες, μπαίνουν στη δοκιμασία στο καμίνι της ταξικής πάλης, αντιπαλεύουν την εργοδοσία και τα κόμματά της. Είναι όρθια, δεν λυγίζουν, γιατί μέσα τους έχουν τη φλόγα της προοπτικής που έχει το ταξικό κίνημα για την απαλλαγή της εργατικής τάξης από τη βαρβαρότητα του καπιταλισμού. Για μας τέτοια στελέχη βγάζει η δική μας τάξη, η εργατική τάξη, και την εμπιστευόμαστε. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, απέναντι σε όλα, σε όσα εξελίσσονται την περίοδο αυτή, οι εργαζόμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να αψηφίσουν απειλές και εκδιασμούς με κάθε μέσον, να υπερασπίσουν το δικαίωμά τους, να έχουν οργανώσεις ανεξάρτητες από την παρέμβαση της εργοδοσίας και του κράτους. Αυτή είναι και η μεγάλη συνεισφορά του πανεργατικού αγωνιστικού μετόπου, που την άλλη εβδομάδα, 3 του Απρίλη, κλείνει 20 χρόνια ζωής και δράσης. Και θέλουμε να διαμηνήσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι τη συνεισφορά αυτή θα τη σφραγίσουμε και στην επόμενη τους προσπάθεια να επιβάλλουν το γνωστό συνέδριο παροδία για ακόμη μια φορά μακριά από τους εργαζόμενους. Η απέτησή μας να καθαρίσει το εργατικό κίνημα από τη βρωμιά τους θα γίνει πράξη από τα εργατικά κέντρα, τις ομοσπονδίες, τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους,
που για 16 ώρες κάθε μέρα στην Καλαμάτα υλοποίησε το σύνθημα «Συνδικάτα εργατών, όχι των εργοδοτών». Συνεχίζουμε ακούραστα.